Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα ανακοινώθηκαν τις εισαγωγές μετά τις πανελλαδικές του 2021. Να δούμε ποια είναι η εικόνα στην Δυτική Μακεδονία. Έχουμε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West τον κύριο Θεόδωρο Θεοδουλίδη, τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κύριε πρίτανη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Βακρατσά. Ποια είναι η εικόνα, κύριε πρίτανη, για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας? Είδαμε και ένα δημοσίευμα πριν από κάποιες ώρες και στην ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr ότι υπάρχει μια σημαντική μείωση εισακτέων στο Πανεπιστήμιο που αγγίζει περίπου το 50%. Για να τα δούμε αναλυτικά. Υπάρχει όντως σημαντική μείωση στο Πανεπιστήμιο μας εισακτέων, όπως και σε όλα τα περιφερειακά ιδρύματα της χώρας. Το νούμερο που αναφέρατε είναι σωστό. Ναι. Κυρίως εντοπίζεται στις πόλεις της Κοζάνης και των Γρεβενών, λιγότερο στις πόλεις της Καστοριάς και της Φλόρινας και δεν υπάρχει μεταβολή στην πόλη της Πτολεμαΐδος. Στη συνέχεια των αριθμητικών δεδομένων υπάρχουν τρία τμήματα που έχουν μικρό αριθμό εισακτέων. Τα υπόλοιπα τμήματα διατηρούν τις δυνάμεις τους, όπως πέρυσι, και έχουμε και κάποιες θετικές εκπλήξεις σε τμήματα που έχουν μεγάλο αριθμό εισακτέων, που δεν το περιμέναμε, είναι η αλήθεια. Πάντως βλέπουμε έτσι, σας προβληματίζει σίγουρα η φετινή εικόνα, κύριε Θεοδουλίδη. Εννοείται ότι μας προβληματίζει, δεν είναι και η καλύτερη μέρα αυτή σήμερα για το Πανεπιστήμιο. Παρόλα αυτά, υπάρχουν δύο θέματα τα οποία πρέπει να προσέξουμε. Αυτή η χρονιά θα είναι χειρότερη από όλες τις χρονιές. Για το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας ή και για όλα τα πανεπιστήμια? Γενικά για τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Καθώς φέτος, ναι μεν εφαρμόζεται η ελάχιστη βάση εισαγωγής, αλλά δεν εφαρμόζεται, όπως προβλέπεται από τον νόμο, το διπλό μηχανογραφικό. Ναι. Η εφαρμογή του διπλού μηχανογραφικού θα βελτιώσει τα πράγματα στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Και το δεύτερο σημείο που πρέπει ίσως να προσέξουμε είναι ότι αυτοί πλέον που έχουν περάσει, αυτός ο μειωμένος αριθμός, είναι παιδιά που έχουν γράψει καλά, είναι παιδιά, θα έλεγα, συνειδητοποιημένα και θα παραμείνουν στις πόλεις οποίες πέρασαν. Αλλά δεν υπάρχει ο προβληματισμός με την έννοια ότι οι επιτυχόντες να τους δούμε να μεταφέρονται σε άλλα πανεπιστήμια? Όχι της μεταφοράς με την έννοια της μεταγραφής, αλλά της μεταφοράς με την έννοια ότι εγγράφομαι και δεν πηγαίνω να φοιτήσω, γιατί δεν είναι καλό το τμήμα ή θα πάω του χρόνου να δώσω σε κάποιο άλλο τμήμα. Πάντως ακούσαμε και την Υπουργό σήμερα, η οποία είπε ότι του χρόνου θα μπορούν τα πανεπιστήμια να επιλέξουν τους δικούς τους τρόπους. Δεν ξέρω άμα την ακούσατε, κυρία Κεραμέως, και βλέπουμε ότι αρκετοί ήταν οι υποψήφοι που έμειναν εκτός φέτος, κύριε Πρίτανη. Δηλαδή αρκετά. Ενδεχομένως αναφέρεται σε αυτή. Υποψήφοι είναι εκτός. Ενδεχομένως αναφέρεται σε αυτήν την εφαρμογή του διπλού μηχανογραφικού. Και βέβαια η ίδια η Υπουργός έχει ζητήσει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου από όλα τα πανεπιστήμια προτάσεις για αναδιάταξη ακαδημαϊκού χάρτη με άξονες συγχώνευσης τμήματων ή αλλαγής επιστημονικών αντικειμένων στα τμήματα αυτά τα οποία έχουν πρόβλημα με τον αριθμό των εισακτέων. Μάλιστα. Άρα οι φετινές αδικημένες περιοχές, μπορούμε να πούμε, στη Δυτική Μακεδονία είναι η Κοζάνη και τα Γρεβενά. Ακριβώς αυτές οι δύο πόλεις έχουν αρκετά μειωμένο αριθμό εισακτέων. Μάλιστα. Επειδή ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα, μιλάει και ο Πρωθυπουργός ότι θα πρέπει να στηριχθεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Θα το δούμε μόνο στα λόγια, γιατί μόνο στα λόγια μέχρι στιγμής το έχουμε δει. Θα το δούμε και στις πράξεις, κύριε Πρίτανη. Δύο πράγματα. Επειδή σας είδα και λίγο προβληματισμένο σήμερα με όλη αυτή την εικόνα που έχουμε. Δύο πράγματα έχουν γίνει που, όπως φάνηκε, δεν ήταν καθόλου αρκετά. Δεν βοήθησαν. Δηλαδή, στη διατήρηση του αριθμού των εισακτέων. Το ένα ήταν η μείωση του αριθμού σε ομοειδή τμήματα των κεντρικών πανεπιστημίων,
η οποία όμως τελικά ήταν μικρή, δεν ήταν η μεγάλη μείωση που ζητάνε τα ίδια τα πανεπιστήμια. Και το δεύτερο ήταν μια οικονομική στήριξη με αύξηση του ορίου που, οικογενειακού εισοδήματος, το οποίο πρέπει να έχει κάποιος για να πάρει το βοήθημα για το οικογενειακό επίδομα. Και τα δύο αυτά μέτρα δεν ήταν ικανά να χαιτήσουν αυτή την πτώση του αριθμού. Τώρα, κύριε Θοδωλίδη, δεν ξέρω, δεν μπορούμε να πούμε πάντως ότι η νέα ακαδημαϊκή χρονιά, με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, ότι θα ξεκινήσει διαζώσεις. Είναι πολύ νωρίς. Μήπως ξαναδούμε πάλι την τηλεδιάσκεψη για τους φοιτητές. Τι όμως, εικόνα έχετε εσείς? Όμως αυτή είναι η σαβούληση του Υπουργείου. Ναι, μεν τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου το Ίδρυμα έχει επιλέξει, έχει τη δυνατότητα αυτή να τις κάνει εξ αποστάσεως. Όμως η βούληση είναι από αρχές Οκτωβρίου να ξεκινήσουμε διαζώσεις. Είναι εύκολο να το λέμε, δύσκολο να το διαχειριστούμε. Περιμένουμε περαιτέρω οδηγίες από το Υπουργείο. Έχουν γίνει κάποιες ανακοινώσεις για τα ψηφιακά, τα πιστοποιητικά του εμβολιασμού, για τα PCR κλπ. Το πρόβλημα πάντως είναι ποιος θα ελέγχει και πόσο χρονικό διάστημα θα παίρνει αυτός ο έλεγχος κάθε φορά. Φανταστείτε για να δει αν ένας φοιτητής ή αλλά και ο εκπαιδευτικός, ο καθηγητής είναι εμβολιασμένος. Με τους εκπαιδευτικούς και τους διοικητικούς είναι εύκολη υπόθεση, γιατί θα γίνει η καταγραφή, μας την επιτρέπει και ο υπεύθυνος προσωπικών δεδομένων. Το θέμα είναι τι θα γίνει, πώς θα γίνει αυτή η καταγραφή με τους φοιτητές. Φανταστείτε λοιπόν ένα αμφιθέατρο 300 ατόμων, όπου πρέπει να γίνει έλεγχος ένας αυτούς τους φοιτητές. Πόσο χρόνο θα πάρει και πόσο χρόνο θα μείνει για το μάθημα τελικά. Άρα θα πρέπει να έρχονται νωρίτερα μία ώρα για να μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία. Κάτι δύσκολο για σας. Και δεν θα πρέπει να έχουμε και αντιδράσεις και ξέρετε όλο αυτό το κλίμα των ημερών. Άρα η διαχείριση είναι δύσκολη και περιμένουμε να δούμε από το Υπουργείο κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες. Πάντως εσείς είστε σε ετοιμότητα για να ξεκινήσει η νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Βέβαια. Και σε εκπαιδευτικό προσωπικό κλπ. Ναι, βέβαια. Όλα αυτά τα έχουμε ρυθμίσει και ωραία. Με το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και τους εκτάκτους. Όλα αυτά είναι ρυθμισμένα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση και παρέμβαση. Θα τα πούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα διαζώσεις για περισσότερη ενημέρωση για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Ευχαριστώ και εγώ.